Κλείνει τις μαύρες τρύπες στην γραμμή κατάπαυσης του πυρός, από όπου διοχετεύεται η συντριπτική πλειοψηφία των μεταναστευτικών ροών η Κυπριακή Δημοκρατία με ισραηλίτικο υπερσύγχρονο σύστημα επιτήρησης. Οι υπογραφές έπεσαν το πρωί στο Υπουργείο Άμυνας από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ανδρέα Λουκά και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, ταξίαρχο εν αποστρατεία Γιαΐρ Κουλάς. Η υλοποίηση αυτού του έργου θα ξεκινήσει άμεσα και έχει ένα χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης 3 χρόνια και το κόστος του έργου αυτού ανέρχεται στα 27,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι κάμερες θα λειτουργούν επί 24ωρου βάσεως, αποστέλλοντας εικόνα από την γραμμή αντιπαράταξης σε ειδικό κέντρο, το οποίο θα στελεχώνουν μέλη της Εθνικής Φρουράς. Η εγκατάσταση του συστήματος θεωρείται κομβικής σημασίας για την προσπάθεια περιορισμού των μεταναστευτικών ροών που έχουν γονατίσει την Κύπρο. Τον Οκτώβριο οι αφίξεις ξεπέρασαν τις 1.800 και στην πλειοψηφία τους αφορούσαν παράνομες διελεύσεις μέσω των κατεχομένων. Ωστόσο, το σύστημα επιτήρησης θεωρείται σημαντικό και για την μείωση της εγκληματικότητας. Και να συμβράμει και στις υπηρεσίες άλλες της δημοκρατίας, όπως αστυνομία και πυροσβεστική. Για την αστυνομία μπορούμε να την βοηθήσουμε στο έργο της εγκληματικότητας, λαθρομπορίου και τυχόν έγκαιρη ενημέρωση αντιμετώπιση πυρκαγιών για την πυροσβεστική, αφού θα υπάρχει 24ωρη εικόνα της περιοχής της γραμμής καταπαύσεως του πυρός. Με την διακρατική συμφωνία Κυπριακής Δημοκρατίας Ισραήλ ασχολούνται εκτενώς τα Ισραηλινά μέσα, κάνοντας λόγο για άλλη μια απόδειξη των ισχυρών και συνεχώς αναβαθμιζόμενων διμερών σχέσεων. Η εξέλιξη πάντως αναμένεται να ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στην Άγκυρα και το κατοχικό καθεστώς.